Συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό, ζήτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσα από συνέντευξή του στην Καθημερινή. Ο λόγος συγγνώμης εστάσεως του κ. Γεωργιάδη μετά την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Υγείας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη μου αντίδραση στην απομάκρυνσή μου από το Υπουργείο ήταν εκ μέρους μου ένας άθλιος χειρισμός. Επέδειξα απαράδεκτη συμπεριφορά που αδικεί πάρα πολύ τον εαυτό μου. Έχω μετανιώσει όσο δεν φαντάζεστε και θέλω να ζητήσω δημοσίως συγγνώμη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο πιστεύει ο ίδιος ότι απομακρύνθηκε από το Υπουργείο Υγείας, απάντησε: «Όπως όλοι, έχω κάποια συν και κάποια πλήν. Στα πλήν μου είναι ότι υπερεκτίθεμαι και ότι κάποιες φορές ξεπερνώ το μέτρο και υπερβάλλω στις συγκρούσεις μου. Άρα λοιπόν, μπορεί όντως να υπήρχαν λόγοι να αντικατασταθώ και σίγουρα ο Πρωθυπουργός είχε τους λόγους του, καθώς εκείνος μπορεί να βλέπει καλύτερα». Ο κ. Γεωργιάδης υπεραμύνθηκε της επιλογής του Γιάννη Δαραβίγκα, μια επιλογή που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και ο νέος υπουργός Μάκης Βορύδης έσπευσε να ανακαλέσει για τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΚΑΝΑ, εξαίροντας το έργο του. Η θέση του αναπληρωτή προέδρου του ΟΚΑΝΑ είναι άμυστη και χωρίς ψήφο. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Δαραβίγκα, στον οποίο αναφέρεστε, μπορεί να ξενίζει γιατί μετέχει σε αυτές τις εκπομπές. Ο κ. Δαραβίγκα όμως έχει από το 1987 μια μη κυβερνητική οργάνωση με αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση των ναρκωτικών και έχει πάρει τη δράση 4 βραβεία από την ελληνική αστυνομία για τη συγκεκριμένη δράση του και από τον FDA της Αμερικής, ενώ υπήρξε σύνδεσμος του Υπουργείου Υγείας με τον ΟΚΑΝΑ. Για όλα αυτά που σας είπα, ναι, θεωρώ αξιοκρατική την επιλογή μου, καταλήγει.